Την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και το ηρωικού όχι που είπε ο ελληνικός λαός στον φασισμό τίμησε και η Καβάλα, αποδίδοντας φόρο τιμής σε όλους εκείνους που με γενναιότητα και αυταπάρνηση θυσίασαν την ζωή τους για την ελευθερία. Σε όλη τη γη λένε υπάρχει ένας Πόντιος. Δεν θα μπορούσαν λοιπόν οι Πόντιοι να λείπουν και από το ΤΕΙ της Καβάλας, όπου έχουν ιδρύσει την Ένωση Ποντίων Σπουδαστών του ΤΕΙ Καβάλας. Εκείνες οι υπέροχες, σπάνιες στιγμές της ιστορίας, που η επικέντρωση στον στόχο βάζει πάντοτε σε δεύτερη μοίρα τις διαφορές. Εκεί που η ελπίδα υπερνικά το φόβο. Ήταν πραγματικά από εκείνες τις στιγμές που το καλό του συλλόνου ανυψώνεται πάνω από τα συμφέροντα. Κάτι που μπορούμε να δείξουμε ότι γίνεται και τώρα. Το 22ο Δημοτικό Σχολείο έρχεται απέναντι στην πολεμική μηχανή της Ιταλίας που αποδεκατίζεται στα χιονισμένα βουνά από έναν αποφασισμένο λαό να μην παραδώσει τίποτα. Το 24ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Που περνάει. Στο κτίριο της Εθνικής Τράπεζας στην πλατεία Κοντζιά, όπου τότε ο Βενέζης ήταν υπάλληλος της τράπεζας. Κατέφθασαν όμως οι Γερμανοί, που είχαν την ευθύνη της αστυνόμευσης πλέον και υποχρέωσαν όσους συμμετείχαν να σταθούν με τα χέρια ψηλά μέχρι το βράδυ. Μετά την μαθητική παρέλαση, σειρά είχε ο στρατός, πάντα μεγαλοπρεπής και επιβλητικός. Η πολεμική σημαία της 20ης τεθεροκισμένης μεραρχίας βρίσκεται από το 2004 στην πόλη της Καβάλας. Τοπικοί άρχοντες έδωσαν το δικό τους μήνυμα για την επέτειο του όχι, ευχόμενοι οι μνήμες αυτές να μην σβήσουν ποτέ από το νου και την συνείδηση των Ελλήνων, καθώς το μήνυμα της επετείου είναι διαχρονικό και πιο επίκαιρο από ποτέ. Σήμερα γιορτάζουμε μια κορυφαία στιγμή της ελληνικής ιστορίας, της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Γιορτάζουμε το έπος του 1940 και αυτό το κάνουμε γιατί πρέπει ταυτοχρόνως και να αποδίδουμε τις οφειλόμενες τιμές στους ανθρώπους εκείνης εποχής που αγωνίστηκαν προκειμένου η Ελλάδα αλλά και όλος ο κόσμος να παραμείνει ελεύθερος, φωτισμένος, δημοκρατικός, μακριά από κάθε απολυταρχική, ναζιστική ή όποια άλλη απειλή. Και ταυτοχρόνως πρέπει να διατηρήσουμε στο μυαλό μας ότι έχουμε την υποχρέωση να διατηρούμε και το διδακτικό κομμάτι της σημερινής επετείου, να ξέρουν τα παιδιά, να ξέρουν οι νεότεροι συμπολίτες μας γιατί γιορτάζουμε, γιατί η ιστορία των Ελλήνων είναι γεμάτη με τέτοια παραδείγματα, γιατί ένα όχι πολλές φορές έχει αξία πολύ περισσότερο από δεκάδες ναι. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους σας, να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους καβαλιώτες και χρόνια πολλά στους Έλληνες οπουδήποτε στη γη. Χρόνια πολλά στην Καβάλα. Χρόνια πολλά στα παιδιά που με λεβεδιά παρήλασαν και ομόρφαιναν τον τόπο. Έχει σημασία να σκεφτόμαστε την ελληνική ιστορική διαχρονική πορεία, να σκεφτόμαστε τους αγώνες, τις θυσίες και την προσφορά των παλιότερων, που είμαστε περήφανοι για αυτήν, και να αναλογιστούμε τις δικές μας ευθύνες για να είμαστε αντάξει της παρακαταθήκης που έχουμε παραλάβει. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, παιδιά. Θα έλεγα ότι στην ιστορία της ανθρωπότητας υπάρχουν κάποια όχι τα οποία δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να υπενθυμίζουν στους λαούς την ανάγκη των ανθρώπων να αντιστέκονται απέναντι
στη φρίκη και στην απάνθρωπη συμπεριφορά κρατών και ηγετών. Αυτό βιώσαμε στο έπος του 40. Το όχι αυτό ήταν ένα όχι απέναντι σε όλη την κτηνοδία που επέφερε ο ναζισμός του Χίτλερ και πάντα είναι επίκαιρη η αναγκαιότητα να υπενθυμίζουμε πως πάντοτε πρέπει να υπάρχουν και να ορθώνονται αυτά τα όχι για την πρόοδο της ανθρωπότητας. Ακόμη και σήμερα που ο λαός μας χυμάζει κάτω από το βάρος της σκληρής συμπεριφοράς των δανειστών, αυτά τα όχι είναι απολύτως απαραίτητα. Και ένα τελευταίο, η ενότητα του λαού είναι αυτή που θα μας βγάλει από τα διέξοδα. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά σε όλους. Σήμερα τιμούμε την επέτειο του όχι, αποτείοντας φόρο τιμής σε όσες και όσους αγωνίστηκαν στα βουνά της Αλβανίας για την αποτροπή της Ιταλικής Φασιστικής Επιτροπής και την υπεράσπιση της δημοκρατίας της πατρίδας μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Μία μέρα που ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί έχουμε μάθει να αντιστεκόμαστε σε εισβολές από άλλους και όχι να τα αφήνουμε να περνάνε έτσι τα ξένα τα στρατά. Λοιπόν, ημέρα μνήμης και για τους προγόνους μας που αντισταθήκανε σε στρατούς ισχυρότερους από εμάς, γιατί πάντα δεν κερνάει ο πιο δυνατός, κερδίζει ο πιο δυνατός την ψυχή. Εύχομαι και του χρόνου, χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία όλοι. Μήνυμα για να υπάρχει, για να είναι ο λαός ενωμένος. Ναι, είναι μήνυμα για να είμαστε ενωμένοι και να θυμούμαστε ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά αν είμαστε ενωμένοι.